Η εταιρεία Global Trust πραγματοποίησε μια χρηματοοικονομική μελέτη για την οικονομία της Κρήτης βάσει των ισολογισμών περίοδου 2008-2012 841 ανωνύμων εταιριών με έδρα την Κρήτη. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η έντονη ύφεση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια επηρέασε μεν αρνητικά τις ανώνυμες εταιρείες της Κρήτης, ωστόσο σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: τον τουρισμό της περιοχής, τον πρωτογενή τομέα καθώς και τα υψηλά αποθέματα ρευστότητα της μεσαίας κυρίως τάξης. Κοντά μας σήμερα στο στούντιο του SBC έχουμε τον κύριο Μανώλη Δαμιανάκη, οικονομολόγο και πρόεδρο της Global Trust, αλλά και πρόεδρο της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας Κρήτων Άρτος. Κύριε Δαμιανάκη, καλό σας απόγευμα. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα λοιπόν σας έχουμε εδώ με την ιδιότητα του οικονομολόγου και του πρόεδρου της Global Trust. Μια άλλη φορά ίσως μπορέσουμε να συζητήσουμε και για την εισηγμένη. Και θα ήθελα να αναφερθούμε στην συγκεκριμένη μελέτη. Είπαμε ήδη δύο λόγια. Θα μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η μελέτη και ακριβώς τι εξετάζετε στις εταιρείες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν ότι η περίοδος. Αναφερόμαστε στις ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, στην περιφέρεια της Κρήτης και αξιοποιήθηκαν οι ισολογισμοί από το 2008 μέχρι και το 2012, που ουσιαστικά είναι στο ξεκίνημα της κρίσης. Το 2008 ίσως ήταν η τελευταία χρονιά ανάκαμψης για την οικονομία μας και το 2012 που έχουμε δημοσιευμένα στοιχεία είναι η πέμπτη χρονιά που η ελληνική οικονομία είναι σε ύφεση. Αν τα θρήσουμε, ξέρουμε όλοι ότι έχουμε χάσει ένα 25% περίπου του ΑΕΠ που είναι κοντά στα 70 δις, ένα απίστευτο νούμερο. Στην πενταετία αυτή έγιναν σημαντικά πράγματα ανατροπή στην Ελλάδα. Δεν έγινε απλά μια κρίση. Μιλάμε για μια πλήρη ανατροπή της οικονομίας της χώρας, αλλά και της δομής της οικονομίας, με μια ανεργία με κοινωνικές προεκτάσεις κοντά στο 30. Δεν ήταν δυνατό λοιπόν με τόσο σημαντικές ανατροπές να μην υπάρξει επίπτωση και στις κριτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία. Όμως το συμπέρασμα είναι ότι οι επιπτώσεις ήταν κατά τις μικρότερες, οι αρνητικές επιπτώσεις στην Κρήτη, στις κριτικές εταιρείες, επειδή ακριβώς η Κρήτη έχει το μεγάλο πλεονέκτημα το να έχει ένα έντονο τουριστικό τομέα. Ναι. Που σημαίνει ότι δημιουργεί εισοδήματα, εισραίει συνάλλαγμα και δημιουργεί μια αναλλαστικότητα στην κριτική οικονομία που σε συνδυασμό με τον πρωτογενή τομέα και βέβαια το ρευστό που έχει δημιουργηθεί στη μέσα τάξη, όπως αναφέρατε και πριν, μπόρεσε να κρατήσει σε ένα υψηλό επίπεδο τη ζήτηση και να έχουμε μια μείωση στην πενταετία του κύκλου εργασιών περίπου στο 11 με 12% στις επιχειρήσεις που είναι στο δείγμα. Ναι. Με ταυτόχρονα όμως η μεγάλη επίπτωση ήταν στα αποτελέσματα. Ενώ λοιπόν αυτή η σχετικά μικρή μείωση του κύκλου εργασιών οδήγησε συνολικά τις σχετικές εταιρείες σε μια μείωση των κερδών που ξεπέρασε το 55-58% στα έμπειτα κέρδη και όσον αφορά μετά τις αποσβέσεις προφόρων το άθροισμα είναι αρνητικό. Ζημιές. Και μάλιστα και σημαντικές ζημιές. Που αν συνδυαστεί με μια αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων της τάξης του 11% είναι ένας κακός συνδυασμός. Είναι ένας πολύ κακός συνδυασμός σε μια οικονομία ή σε μια εταιρεία να έχεις μείωση κύκλου εργασιών, να έχεις ζημιογόνα αποτελέσματα και ταυτόχρονα να ανεβαίνουν και οι υποχρεώσεις σου. Δημιουργεί μια ουσιαστική ασφυξία ρευστότητας. Στις εταιρείες αυτές τις οποίες περιλαμβάνεται στην μελέτη σας υπάρχουν και εξαγωγικές εταιρείες της Κρήτης? Σαφέστε, υπάρχουν εξαγωγικές εταιρείες που αν δει κανείς ποιοτικά στοιχεία αναλύοντας το πώς και γιατί, οι αριθμοί, δηλαδή πέρα από τους αριθμούς, βλέπουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται και είναι εξαγωγικές έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Βλέπουμε ότι έχουν όχι μόνο δεν είχαν μείωση κύκλου εργασιών, αλλά είχαν αύξηση κύκλου εργασιών και πολύ σημαντική αύξηση κερδών. Που ίσως δείχνει και μια κατεύθυνση το πώς πρέπει να κινηθούν και οι ελληνικές και οι κριτικές και ελληνικές εταιρείες, ότι είναι πλέον ο εξαγωγικός προσανατολισμός σε μια ελληνική οικονομία η οποία συρρυκνώθηκε 25% και όπως φοβάμαι ότι θα δούμε ακόμα 1-2 χρόνια τουλάχιστον περαιτέρω σε ρύκνωση και μείωση της αγοραστικής δύναμης, νομίζω ότι η εξωστρέφεια είναι ίσως μονόδρομος και διαφοροποίηση προϊόντων. Μάλιστα. Πάμε τώρα να μας πείτε δύο λόγια για τους κλάδους τους οποίους εξετάσατε, καθώς εδώ έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις για το πώς κινήθηκε κάθε κλάδος. Πράγματι βλέπουμε ότι είναι πολύ, μετά το μέσο όρο που αναφέραμε πριν, οι διαφοροποίησεις σε επίπεδο κλάδων, αλλά και νομών, ειδικά σε κλάδων, είναι πολύ μεγάλες. Βλέπουμε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Ναι. Πρωταγωνιστής θετικά από πλευράς κλάδου ήταν ο τουριστικός τομέας, όπου όχι μόνο δεν είχε μείωση, αλλά είχε αύξηση του κύκλου εργασιών, είχε αύξηση των κερδών και στασιμότητα στον αφορά τον δανεισμό.
Είναι ένας τομέας ο οποίος κρατάει την οικονομία της Κρήτης και φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλύτερα και στα επόμενα χρόνια. Γιατί μιλάμε για το 2012, που ήταν, δεν ήταν πολύ καλές χρονιές τουριστικές. Φέτος το 2013 θα είναι θεαματικά καλύτερα τα αποτελέσματα από πλευράς του τουριστικού κλάδου. Η βιομηχανία, βιοτεχνία, μεταποίηση είχε μία μείωση περίπου 12% του κύκλου εργασιών. Είχε στην πενταετία πάντα, mm-hmm. αλλά δεν είναι λίγο. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η αύξηση των πωλήσεων σε αιτήσια βάση τα προηγούμενα χρόνια ήταν 10%. Άρα ναι, δεν είσαι στο 0 και πας μείον 10. Είχες μια αύξηση 50% στην προηγούμενη πενταετία και πας στο μείον 12. Άρα η απόσταση είναι που διανύεις είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό και ήταν σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα. Γύρισαν σε ζημιές συνολικά οι μεταποιητικές εταιρείες του κλάδου και δυστυχώς αύξησαν όχι πολύ τις υποχρεώσεις τους. Πολύ συνοπτικά. Ναι, μεν είχε αρνητικές επιπτώσεις, αλλά κρατήθηκε ο κλάδος μεταποίησης σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Εκεί που ήταν πολύ αρνητικές επιπτώσεις και πρωταγωνίστησε αρνητικά ήταν ο κατασκευαστικός κλάδος, όπως ίσως αναμενόταν. Μιλάμε για και σχεδόν. Συνέβη και σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μείον 50% μείωση κύκλου εργασιών, πολύ μεγάλες ζημιές και αύξηση των υποχρεώσεων. Που αυτό δημιουργεί, εγώ θα έλεγα, διέξοδο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο κατασκευαστικός τομέας στην πλειοψηφία του από πλευράς εταιριών, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα, είναι ένα γρίφος, ένα διέξοδο που δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί. Μια που τα ακίνητα είναι τόσο μεγάλη μείωση των αξιών και που δεν έχουν εμπορευσιμότητα, δεν υπάρχουν πράξεις, που εν τέλει τα δάνεια αυτή τη στιγμή στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν καλύβονται από τις αξίες. Τώρα το πώς θα λυθεί αυτό. Θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε. Έτσι, πολύ γρήγορα το εμπόριο είχε επίσης αρνητικές επιπτώσεις. Πολύ λογικό. Ένας κλάδος με μεγάλη ελαστικότητα. Εξαρτάται από την κατανάλωση. Μείωση συζήτησης. Βεβαίως από την κατανάλωση. Που όμως ήταν σημαντικό. Και ήταν σημαντική μείωση και σε κύκλο εργασιών 25%. Γύρισε σε ζημιές. Και μειώθηκε πάρα πολύ και η συμμετοχή της στο ΑΕΠ το τοπικό. Από 38%, αν θυμάμαι καλά, πήγε στο 25%. Πολύ σημαντική μείωση. Και βέβαια πολύ μεγάλες διαφοροποίησεις όμως. Αν πάμε λίγο παραπάνω, θα δούμε ότι οι εταιρείες τροφίμων είχαν 10-12% μείωση κύκλου εργασιών, ενώ οι εταιρείες που ασχολούνται με ένδυση, υπόδηση. Άρα και 40. Εκεί στην κατανάλωση υπάρχει πολύ μια μεγάλες, διαφορά. Πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι, και ο ναυτιλιακός κλάδος, που βέβαια κυριαρχεί ΑΝΕΚ, έχετε δύο εισηγμένες ΑΝΕΚ και μηνοϊκές, είχαν τεράστιες ζημιές και δύο εταιρείες. Το ξέρουν και οι φίλες και φίλοι που μας ακούνε, γιατί παρακολουθούν τις εισηγμένες. Και γενικά επηρέασαν συνολικά την Κρήτη αρνητικά, γιατί ήταν πολύ μεγάλες οι ζημιές αθρηστικά και των δύο εταιρεών, αν θυμάμαι καλά, πλησίασαν τα 100 εκατομμύρια. Για τους γνωστούς λόγους που ξέρουμε. Τώρα, αυτά όσον αφορά τους κλάδους. Θα ήθελα να μας πείτε, υπάρχουν νέες επενδύσεις στην Κρήτη αυτή την περίοδο? Τουλάχιστον όσον αφορά τους τομείς που μας είπατε ότι πάνε καλύτερα, τον τουρισμό ας πούμε. Στον τουρισμό ναι. Όχι όπως τα προηγούμενα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ο οργασμός, αν μεταπεί η φράση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν συνεχώς πολύ μεγάλες μονάδες. Όμως και μέσα στην κρίση δημιουργήθηκαν και έχουν ξεκινήσει καινούριες μεγάλες όμως μονάδες. Δηλαδή πλέον κανείς δεν ξεκινάει να κάνει μονάδα κάτω από 200 δωμάτια. Αυτό μάλιστα. Βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παλιό μοντέλο που είχαμε πάρα πολλές και πολλές μικρές μονάδες. Μικρές μονάδες, μικρά ξενοδοχεία. Όμως στις υπόλοιπες τομείς όχι. Βλέπουμε ότι καλά στο κομμάτι του real estate δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει. Και αυτοί που αγόρασαν, που υπήρξε μια σημαντική ανάπτυξη κυρίως στα Χανιά, στην εξοχική κατοικία, αγοράστηκαν εκατοντάδες σπίτια από Ευρωπαίους κατά βάση. Κυρίως των ομοχανίων, θα έλεγα ότι μηδενίστηκε αυτός η κατηγορία, δηλαδή δεν υπάρχουν συναλλαγές και δυστυχώς πολλοί από αυτούς θέλουν και να πουλήσουν κιόλας. Και στη μεταποίηση είδαμε μικρές επενδύσεις ή κυρίως επεκτάσεις υφιστάμενων εταιριών. Αυτό που βλέπουμε και έχει πολύ ενδιαφέρον και κινείται και οφείλεται στην κρίση είναι ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλούς, είτε δημόσιους υπαλλήλους, είτε ιδιωτικούς υπαλλήλους, είτε επιχειρηματίες που έχουν κτήματα. Έχουν κτήματα, τα είχαν αφήσει στην τύχη τους και αρχίζουν πλέον και τα αξιοποιούν. Και εκεί είναι ένα άλλο σημάδι αισιοδοξίας όσον αφορά την κρητική οικονομία, ότι πέρα από τον τουρισμό και ο πρωτογενής τομέας και μάλιστα ασχολούνται με πιο έξυπνες και πιο εξειδικευμένες παραγωγές. Όχι μόνο λάδι, κρασί. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια σιγά σιγά με αργούς ρυθμούς θα έχουμε μια προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της Κρήτης και από τον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δαμιανάκη, να φύγουμε από το κομμάτι του τι έγινε και να πάμε στο τι περιμένετε. Ποιες είναι λοιπόν οι εκτιμήσεις σας για το μέλλον της κριτικής οικονομίας, να μας πείτε αρχικά ένα σχόλιο και στη συνέχεια να πάμε, γιατί έχετε στη μελέτη και κάποιες εκτιμήσεις γενικά για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Μια παραφερόμαστε για μια μελέτη που έγινε για επιχειρήσεις, για ανώνυμες εταιρείες. Η εκτίμησή μας είναι ότι το περιβάλλον θα παραμείνει για τα επόμενα 2 χρόνια αρκετά δυσμενές για τις κριτικές εταιρείες και τις ελληνικές ευρύτερα εταιρείες, τον επιχειρηματικό κλάδο. Και αυτό γιατί πιστεύουμε καταρχήν ότι δεν θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ όπως εκτιμάται τον επόμενο χρόνο. Θα έχουμε μια 6η χρονιά ύφεσης, ίσως σίγουρα με μικρότερους ρυθμούς. Ναι. Μπορεί να είναι 1%, ναι. Μπορεί να είναι 0,75 ή ένα κάτι. Και το 16 και το 15 ίσως να είναι οριακά. Άρα η επόμενη διετία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το άθροισμά τους να είναι σταθεροποιητικό. Μπορεί να δούμε και να βλέπουμε μια δημοσιονομική σταθερότητα, όπως ένα πλεόνασμα στο πρωτογενές προϋπολογισμό, που όμως στηρίζεται όχι σε μια ανάκαμψη, όχι σε αύξηση των εσόδων του κράτους από αύξηση ΦΠΑ, από αύξηση φορολογίας στα εισοδήματα, αλλά είναι καθαρά υφεσιακό πλεόνασμα και που οφείλεται στο κράτος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις απέναντι στους προμηθευτές και σε εμάς πολίτες, ναι, σε σχέση με τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει. Όμως στην πραγματική οικονομία πιστεύουμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, ναι, λόγω πολύ ψηλής ανεργίας που θα διατηρηθεί περίπου στα τρέχοντα επίπεδα τα επόμενα 2 χρόνια. Mm-hmm. Επίσης πιστεύουμε ότι το εισόδημα, ένα πολύ μεγάλο μέρος των καταναλωτών που είναι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως εργαζόμενοι, έχουν υποστεί μια σημαντική μείωση στα εισοδήματά τους που θα παραμείνει. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει αύξηση μισθών. Οπότε σε συνδυασμό με τους φόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα μειωθεί περαιτέρω η αγοραστική δύναμη, άρα και η κατανάλωση. Ναι. Άρα βλέπουμε ακόμα 2 χρόνια στην πραγματική οικονομία ηφαισιακά με πιο ήπιους, με λιγότερους ρυθμούς. Και μετά βλέπουμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να περάσει η Ελλάδα μια φάση σταθεροποίησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας όπως έχει στηθεί δεν χωράει όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ναι. Να το πω δηλαδή ομά. Ότι πιστεύετε δηλαδή ότι θα συρρυκνωθεί περαιτέρω. Θα υπάρξει περαιτέρω συρρύκνωση δυστυχώς στον αριθμό των επιχειρήσεων και στην Κρήτη. Mm-hmm. Ήδη έχει γίνει και στην Κρήτη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δηλαδή η τάση θα είναι ότι η πίτα θα μικράνει ακόμα λίγο και αυτοί που θα μείνουν να μοιράζονται την πίτα θα είναι ακόμα λιγότεροι. Και η εκτίμησή μας είναι 25-30% θα μειωθεί μέχρι να ισορροπήσει η αγορά. Βλέπω μια μείωση 25-30% του αριθμού των επιχειρήσεων είναι κατά μέσο όρο. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό. Ναι, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στο λιανικό εμπόριο πανελλαδικά είναι περίπου 65.000 σημεία από το μικρό περίπτερο μέχρι το πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν από τα 65.000 σημεία πιστεύουμε ότι θα καταλήξουν περίπου στα 45, το πολύ 50.000 σημεία. Άρα 15 με 20.000 υφιστάμενες επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες που διαστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, δεν θα υπάρχουν. Δεν φτάνει ο κύκλος εργασιών εκεί που έχει κατέβει, ναι, να συντηρήσει τις επιχειρήσεις όπως υπάρχουν. Αυτό ισχύει και για τα βενζινάδικα. Δηλαδή θεωρούμε ότι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν θα αυξηθεί η ζήτηση, αναγκαστικά αναγκαστικά θα βγουν έξω από την αγορά αρκετές επιχειρήσεις δυστυχώς, μέχρι για να ισορροπήσει. Mm-hmm. Και μάλιστα, να ισορροπήσει αυτά πίτα. Λοιπόν όσον αφορά. Εσείς πιστεύετε, για να κλείσουμε, ότι η κριτική οικονομία θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να έχει μια μικρή αντίσταση, αν θέλετε, σε όλο αυτό το σκηνικό? Πιστεύουμε ότι η Κρήτη θα συνεχίσει να έχει μια καλύτερα αποτελέσματα και θα είναι οι επιπτώσεις από την οικονομική ύφεση και λιγότερες. Ακριβώς επειδή ο τουριστικός τομέας, είδαμε το 2013 που είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις, ναι, το 2013 θα είναι το πιο δύσκολο από το 2012 για τις επιχειρήσεις. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Κάτι που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε από τις κρατήσεις, mm-hmm, θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Άρα η Κρήτη θα μπορέσει να διαφοροποιηθεί, επειδή έχει το πλεονέκτημα ταυτόχρονα να έχει ένα πολύ ισχυρό τουριστικό τομέα, να έχει ένα πρωτογενή τομέα, αλλά και εμπόριο και μεταποίηση. Είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα ουσιαστικά που καταφέρνει, mm-hmm, να συνυπάρχουν δυναμικά όλοι οι κλάδοι. Ενώ ας πούμε η Ρόδος είναι μια πολύ δυνατή τουριστική αγορά, ναι, αλλά δεν έχει τους άλλους τομείς που αναφέραμε, μάλιστα, πριν. Δεν έχει μεταποίηση, δεν έχει βιομηχανία. Έτσι ακριβώς, είναι όλα μαζί. Δεν έχει εμπόριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαμιανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό σας απόγευμα. Άρα, ναι, αυτό που πρέπει να δουν όλοι οι Έλληνες επιχειρήσεις είναι η διαφοροποίηση και η εξωστρέφεια. Νέα προϊόντα, ποιότητα, και θα πρέπει να δούμε ότι πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα και να παρέχουμε υπηρεσίες εκτός Ελλάδας. Η αγορά πλέον η ελληνική είναι μικρή και θα παραμείνει δυστυχώς μικρή
που δεν φτάνει για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία όπως ήταν. Δεν χωράει για όλους. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την